ήθεν ο Κύριος, μας είπε το Άγιον Ευαγγέλιο, εις την πόλη της Ναζαρέτ, εκεί που μεγάλωσε δηλαδή, και μπήκε στη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου, όπως ήταν η συνήθεια στους Εβραίους, και πήρε ένα βιβλίο του προφήτου Ισαΐου και βρήκε εκεί που ο προφήτης Ισαΐας πριν 800 χρόνια προεφήτευσε για τον Χριστόν, περιγράφοντάς τον ότι θα είναι φως στους τυφλούς, θεραπεία στους αρρώστους, στήριγμα στους αδυνάτους και παρηγορία σε κάθε έναν που είχε ανάγκη την παρηγορία του Θεού. Και αφού το ανέγνωσε ο Χριστός των λόγων αυτών του προφήτου, ο οποίος περιέγραφε τον Μεσσία, τους είπε ότι σήμερα εκπληρώνεται η προφητεία αυτή του Μεσσία. Επαλήθευσε την προφητεία με την παρουσία του εαυτού του. Και όλοι ίσα να ταινίζονται στον Χριστό. Όλοι εκείταζαν στον Χριστό μηδενός εξαιρουμένου. Και μαρτυρούσαν όλοι ότι ήταν χάρις εις το στόμα του και τα λόγια του ήταν θεόπνευστα και βεβαιωμένα με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ήταν λοιπόν σήμερα το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, πρώτη της συνδείχτου, δηλαδή η πρώτη του εκκλησιαστικού έτους. 1η Σεπτεμβρίου είναι η είσοδος μας στο νέο εκκλησιαστικό έτος. Και να γινώσκεται το Ευαγγέλιο αυτό και να μας δείξει ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο αυτός τον οποίον περίμεναν όλοι οι λαοί της γης. Η νοσταλγία των εθνών. Αυτός που ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Και τον περιέγραψε ως φως στους τυφλούς και παρηγορία στους τεθλιμμένους. Εάν θέλουμε να περιγράψουμε τον Χριστό, δεν θα τον περιγράψουμε ως παντοδύναμον, ως Κύριον, ως ισχυρόν. Και αυτά βέβαια είναι απολύτως αρμόζοντας τον ίδιο. Αλλά κυρίως ως παρηγορία, ως φως, ως στήριγμα στον κάθε άνθρωπο, ως ευλογία εις τη ζωή μας και στήριγμα στην πορεία μας. Και όλοι οι άνθρωποι ίσα να ταινίζονται σε αυτό. Αυτό είναι το μυστικό των Αγίων. Εάν θέλουμε να ζούμε μαζί με τον Χριστό, πρέπει να ταινίζομαι συνεχώς σε Αυτόν. Να μην είναι ο Χριστός κάτι μόνο κάποιες ώρες της ημέρας ή κάποιες ώρες της εβδομάδος, αλλά συνεχώς να ταινίζομαι εις τον Χριστό μας, να επικαλούμαστε το Πανάγιο όνομά Του για να έχουμε ένα διάλειπτη τη χάρη Του μέσα στην καρδία μας. Και έτσι θα δώσουμε και εμείς τη μαρτυρία μας και στα παιδιά μας και στον κόσμο όλων ότι Ιησούς Χριστός εστίν ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Αμήν.